Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για τα πολύ αναμενόμενα play-offs. Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Σεριόπουλος σκοράρει τους πρώτους πόντους με ένα drive από το δεξί διάδρομο. Λιγότερο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Spacers και Polythene 5 Gold. Polythene 5 Gold και Spacers, έτσι είναι η σωστή φορά, καθώς η ομάδα της Πολύχνης είναι τεχνικά επιπεδούχος. Υπάρχει αλλαγή κατοχής από λάθος. Δεύτερη επίθεση λοιπόν για τους Spacers. Σεριόπουλος θα πάρει ένα σκηνή από τον Λαζαρίδη. Σεριόπουλος στη γωνία σου για 3. Είναι άστοχος. Κάνει στο rebound. Καλιόρας ένας παίκτης, σημείο αναφοράς για την ομάδα της Πολύχνης. Ενδοσιάζει ένα λόγος με ταμπλό. Υπάρχει επιθετικό rebound, αλλά είναι άστοχο το Άντι. Και βήματα. Ενδοσιάζει προχώρησε σε εκτενείς δηλώσεις πριν από το παιχνίδι για το παιχνίδι. Μπορείτε να τις βρίσκετε δηλώσεις στη σελίδα μας στο Facebook, Μπασκετάκη Σαλονίκα League. Μιλάμε για πολύ πλούσιο υλικό, οπτικό ακουστικό σου για 3 με ταμπλό. Ακούμπησε λίγο το πρωί, είναι άστοχος ο Ζανίδης, πάρει για το rebound και καλάθι. Τελειώρας, είσαι ρόλο playmaker. Άλτο. Άντι. Φωτισιάδης, Καλιόρας. Στα 10 δευτερόλεπτα με μέσα θα κερδίσει το φάουλ πριν ξεκινήσει όποια προσπάθειά του από τον Λαζαρίδη. Από τον Τινόση διορθώνω. Έδωσε ένα 3 εκεί πέρα και νόμιζα ότι ήταν το 13, ήταν το 30. Φωτισιάδης στην μεταφορά. Άντο, ένα jump shoot. Μεγάλη καμπύλη άσχος, ο ίδιος επιθετικό rebound Καλιόρας. Συγκρατήσει, Τινόση απέναντί του. Καλό passing game, υπέροχο passing game. Νομίζω αξίζει αυτό το status. Στην επίθεση είναι άσχημο ο Καλιόρας, ακόμα δεν βρεθεί ελεύθερος. Σεριόπουλος θα ψάξει τη μακρινή πάσα και θα τη βρει στον Τινόση, ο οποίος έχει δύο παίκτες απέναντί του. Θα γυρίσει πολύ δύσκολη προσπάθεια με τα μπλο, άστοχος. Αν το rebound 0-4. Καλιόρας. 7 και 9 παίκτες για τις δύο ομάδες απόψε διαθέσιμη αντίστοιχα. Κάγκας πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Παίρνει στο Λαμπζαρίδη, είναι άστοχος. Σεριόπουλος, θέλει να τρέξει. Μέχρι μέσα είναι άστοχος. Ο Κόμπλος, πολύ καλή άμυνα. Οι ομάδες τρέχουν στις τελευταίες φάσεις. Καλιόρας θα χάσει την μπάλα, η οποία θα περάσει εκτός μετά από παρέμβαση του Κωνσταντινίδη. Υπάρχει αλλαγή, όχι, δεν υπάρχει αλλαγή. Σεριόπουλος κάτι πήρε από τον πάγκο. Τον Καραμανίδη. Ενδοσιάζει την παραφορά, Κάγκας. Έκανε ένα στιγμού, απελευθερώθηκε ο Παρκός. Έκανε ένα τζάμπ σουτ, αλλά στόχισε. 0-4 παραμένει. Σεριόπουλος. Κάνει ένα screen. Μπαγεριού, ένα τζάμπ σουτ, είναι άστοχο. Άλτο στο rebound. Καλιόρας. Σαν άλλο σουτ για 3 αποφασιστικά στην κίνηση, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Άντι, ο οποίος θα γυρίσει με τα μπλο, είναι άστοχος. Και ο Κάγκας στο επιθετικό rebound. Θα γυρίσει, θα μετρούσει, θα ανεβαίνει, θα μετρήσει αφού μπήκε. Καλάθι και φάουλ. Άστοχος στη βολή ο Κάγκας, ο ίδιος επιθετικό rebound όμως θα ξανασουτάρει. Καθώς πήρε την μπάλα, σε καλό του βγήκε τελικά. 4 σερί πόντι από τον Κάγκα. Στέλνουν διαφορά στο 0-4-4. Προχωρεί η μπάλα, κάνει μια μικρή βόλτα μέσα στην ατζέντα του Κωνσταντινίδης. Ψάξει τον Σεριόπουλο, τον βρήκε. Νωρίδης. Ένα jump shoot. Μεγάλη καμπύλη άσχημα από τον Τινόση, μόνο αέρα. Ενδοσιάδης συγκρούστηκε με τον Τινόση. Επιστροφή λοιπόν στη Ζώνη Καρίνα, είχε πέσει κάτω από το Ζωσιάδης, επιστρέψαμε μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όλα καλά για να συνεχίσουμε, δεν θα υπάρξει αναγκαστική αλλαγή. Δεν έχει την πίσω ο Ζωσιάδης, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Σεριόπουλος. Πέφτει πάσα. Ζωσιάδης. Έχει
προσπάθεια από δύο σούτια, τρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι εύστοχος να την δώσει. 4-7. Λόρες άλλαξε με τον Άντρη και αυτός θα κατεβάσει. Καλλιόρας δηλαδή. Χαγκάς θα συγκρατήσει, ξανά Καλλιόρας. Λόρες εξετάζει τις επιλογές του. Μέχρι τον Λουτσιάδης στάθηκε, δεν εκτέλεσε ένα σουτάκι που του αρέσει. Σουτιά 3, είναι εύστοχο. Κατάφερε να απαντήσει ο Άλντο. 7-7. Σεργιόπουλος. Παίκτες φωνάζει ο Άλντο. Ζαρίτης. Θανασιάδης δεν έχει σταματήσει να κάνει ζέσταμα από την αρχή της κίνησης του παιχνίδι. Μέχρι μέσα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Το Λαζαρίδη είναι άστοχος. Άλντο. Περάσει εκτός και είναι για την Πολύχνη. Καλλιόρας. Ζήτησε πήρε ο Άντι, θα γυρίσει, είναι άστοχος, μάχη για το επιθετικό ριμπάντο. Ο ίδιος είναι εκεί πέρα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 9-7. Έχει συμβόλαιο για επιθετικά ριμπάντο, φανάζει ο κόμπος στον πάγκο, καρτολογώντας. Διόπουλος, πάρει ένα σκριν, πάει μέχρι μέσα, είναι πιο γρήγορος από τον προσωπικό τον αντίπαλο, τον Άλντο, και το εκμεταλλεύεται. 9-9. 0-2 τα μαρκα φάουλ. Άντο. Καλλιόρας. Πέσει κάτω στο Διόπουλος, θα συγκρατήσει την μπάλα, την πάσα έβγαλε. Έχει βγει μόνος του στο ανοιχτό γήπεδο και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Στανίδης αλλά για πάνω από επόμενο ακολουθούσε συμπαίκτης του και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 9-11. Πέφτοντας έβγαλε σκαστή πάσα στο Διόπουλος για 3, είναι άστοχος ο Καλλιόρας, ακούμησε και λίγο στο ταμπλό η μπάλα. Διόπουλος. Πρώτη πάσα στο Λαζαρίδη, υπέροχο passing game, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή ο Αθανασιάδης να περάσει το παρκέ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Θεοδοσιάδη. Μπάλα θα περάσει εκτός, τώρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αλλαγή. Τον Βασπανίδη ο οποίος αναλαμβάνει χρέη και coach. Διπλή αλλαγή λοιπόν. Ζαρίδης και ο Βαγιωρίου περνάνε εκτός. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Θεοδοσιάδη. Επιθετικό rebound θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Κάγκας. 11 όλα. Το ντέρμπι καλά κρατεί μετά από 6 αγωνιστικά λεπτά στη Σαντικαρίνα. Διόπουλος. Πάρει ένα screen. Θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Έχει πάει ψηλότερο παίκτη πάνω του. Πάτη, αλλά είναι άστοχο. Και είναι άστοχο, μάλλον. Μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για τους Pacers. Δηλώσει. Πάσα ξανά, άλλαξε ο Ντινόση, είχε τραβήξει δύο παίκτες πάνω του Αθανασιάδη. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound, κόψιμο από τον Καλλιόρα. Ένα ακόμα. Έχει κλειστεί από δύο, θα γυρίσει, θα κοπεί και πάλι, αλλά με φάουλ αυτή τη φορά από τον Κάγκα. Ο Κωνσταντινίδης. Έχουμε δύο βολές. Πάμε ζώνη, φωνάζει ο Κάγκας χαρακτηριστικά. Κάγκας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για μία ακόμα φορά. Διόπουλος. 13-13. Κάπνουν βήματα τώρα. Προκληθεί στο δινώσει. Γιάννη, αλλάξτε το Γιώργο. Γιώργο, ανέβα πάνω. Καλλιόρας. Δινώσει αλλάζει θέση με τον Λαζαρίδη, αν δεν κάνω λάθος. Bravo!
καλή άμυνα. Κάγκας. Καλό passing game. Και ο Λουσιάδης βρήκε ελεύθερο του Καλλιόρα, ο οποίος αυτό έχει τρεις. Υπάρχει εκθετικό rebound του Κάγκα. Ο οποίος θα γυρίσει, είναι άσχος αυτή τη φορά. Ξανά εκθετικό rebound απέναντι σε δύο παίκτες. Ένα ομυρική προσπάθεια για να σώσει την μπάλα και συνεπώς την κατοχή, αλλά δεν τα καταφέρει ο Κάγκας. Όλα καλά. Μπράβο στο Γιώργο. Ελεύθερος για 3 στο μεγάλη καμπύλη με ταμπλό, είναι άστοχο αυτή την γνώση. Σουτ για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος και ο Στεριόπουλος και αυτός άστοχος. Άντε το rebound. Προηγουμένως δεν άλλαξε με τον Λαζαρίδη, καθώς ο Λαζαρίδης δεν είναι στο παρκέ. Να προχωράσει εκτός μετά από παρέμβαση του την δόση. Άλλος την επαναφορά. Καλλιόρας. Ωπ, κάπου στην καρτονή έξω από το γήπεδο. Καλλιόρας. Θα ξαναπάρει την μπάλα όμως, καλό μας την game. Για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι εύστοχος ο Άλντο. 16-13. Δημήτρηση που συγκίνησε από την απέναντι γωνιά ο Ζωνάντη και μέσα σε 2 πάσες βρέθηκε ελεύθερο τρίποδο και πάρθηκε και ευστοχήθηκε. Εντός εισαγωγικών. Μανίδης, ο Γιώργος, με αυτόν άλλαξε πίσω ο Δινώση. Υπάρχουν βήματα από τον Αθανασιάδη, ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ, δεν σταμάτησε να κάνει ζέσταμα πριν πει. Καλλιόρας. Άντο. Κάγκας. Άντι τώρα ξανά Κάγκας. Γυρίζει Καλλιόρας. Πάει να επιδεθεί κατά μέτωπο. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Την πάρα ήταν πολύ μακριά. Συγκρατήσει ο Άντο. Να έχω καλή άμυνα, φωνάζει που μας μανίδεις από τον πάγκο. Διόπουλος. Άλλαξε με τον Μασιάδη, σε επιστρέψει τώρα την μπάλα, είναι εύστοχος αυτός. Ένα σουτάκι, 16-15. Τόπι έχουμε εδώ, κάμερες. Μίδια, γκέι. Λέιζερ πάσα, πέντε στους δύο παίκτες, θα υπάρξει jump ball, πράγματι. Καλό, καλό. Η κατοχή είναι για τους παίκτες της Πολύχνης, αυτό είναι το βελάκι. Άντισου για 3 εύστοχο από τον Άλντο και πάλι από τη Γανία. 19-15. Τελειόπουλος. Ζήσε τη συμπληρωσία του τρίποντο, πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, είναι εύστοχος. Κατά χειροκροτούμενος ο Μαντανίδης. Άλντο. Υπάρχει λάθος πάσα τώρα. Θα περάσει τον Κάγκα και βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν έχω να παράσει τον Δήμαρχο και θα πάμε μαζί στον Πάγκο. Όπως είναι το όνομα του Γιάννη Μασμανίδη. Και θα λαμβάνει και χρεϊκό μου στην καλλιέρα. Κάγκας. Σταματήσει την τρίπλα. Έφυγε και μπήκε τον Τζαντουσιάδη. Ο οποίος δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες μέχρι στιγμής. Άντι, με ένα jump shoot από τον Κάγκα, η μπάλα μπήκε και βγήκε και τυχόρη μπάουν και με τη μία. Είναι εύστοχος ο Άλντο. 21-19. Τελευταία 18 δευτερόλεπτα όλα για τους Pacers. Μετά από προτροπή από τον πάγκο θα εξαντλήσουν λογικά την επίθεση. Ζώνει το αμυντικό σύστημα των Τζόντς Πολύχνους μέχρι στιγμής. Κοίταξε το καπνό για αρκετή ώρα. Δηλώση. Δεδομένης της κατάστασης σου για 3 στεριό. Αναπήδηση, κοιτάξτε το δίδρυμα από τον πάγκο. Χειροκροτήματα παρόλα αυτά. Κάτι είπα προηγουμένως το οποίο still stands στο derby. Καλά κρατήστε Sonic Arena. 21-19, μόλις ένα καλάθι. Δύο πόντι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Σε ένα μαθήνιμα αρκετά υψηλό σκορ σε συνάρτηση με το tempo που επικρατεί. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στη Sonic Arena για την έναρξη της δεύτερης περίοδου σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που παρακολουθούν οι δύο ομάδες. Συμμετοχή ότι είχαν ρεκόρ 7-7 και 6-8 αντίστοιχα στην Development League. Ένα ακόμα indicator για το γεγονός ότι πρόκειται για derby αυτό που παρακολουθούμε. Πρώτη κατοχή. Ο Θεοδοσιάδης έχει περάσει τον πάγκο για την ομάδα της Πολύχνης. Μπουτκόβαλη στη θέση του, σουτ για 3. Είναι άστρος από τη γωνία ο Δινώση. Το έχει επιθετικό rebound αλλά λάθος πάσα. Μασμανίδη. Καλλιόρας.
Κόβρις που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία, πάσα στον Καλλιόρο, ο οποίος θα κοπεί με φάουλ. Από τον Ουσμανίδη, φωνάζει για δύο βολές, ψηλά το φάουλ. Τον επόμενο σκέψα να βιαστούν να μπουν στο γραφιστό. Κυριόπουλος. Στη γωνία η πάσα. Κυριονίδης. Καλό πάση game. Ξανά στη Κυριόπουλος έχει μεθεί ελεύθερος, αλλά δεν πήρε το τρίποντο, λαμβάνοντας βάση από τον Ουσμανίδη, ο οποίος ξαναπάρει στα 8 δευτερόλεπτα. Έχει κλειστεί από 2. Κυριονίδης, σκαστή πάσα. Γυρίσει στα 3 δευτερόλεπτα για να βγάλει μια πάσα γόντως του Λίξη, δύο παίκτες πάνω του, αλλά δεν είναι κατάφερε την δόση. Στο Μαγμανίδη. Ένα δευτερόλεπτα ή δύο. Στο 12 τελειώνει, στο 12 τελειώνει. Στο 12 τελειώνει, 14 δευτερόλεπτα έχουν μπει. Άρα δύο δευτερόλεπτα για την επίθεση των Spacers. Μαγμανίδη στην παραφορά. Μακρινή πάσα στον Τεριόπουλο, ο οποίος θα πετάξει. Την μπάλα μέσα, τι έβαλε! Τι έβαλε ο Στεριόπουλος! Καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο! Κλείνουμε ραντεβού στα top 10 απόψε. Καλλιόρας. Μέσα απέναντι σε δύο παίκτες θα κερδίσει και πάλι φάουλο ο Καλλιόρας. Πήκε φωτιά με αυτό το πίστευτο τρίποντο που έβαλε ο Στεριόπουλος. Πρώτη πολύ ο Καλλιόρας. Το λεγόμενο τρίποντο ενεργειακό ποντό, κυρίες και κύριοι. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Καλλιόρας. Μέσα ο Μαντωνίος, ωραία πάσα, είναι άσχημα να το επιδώσει. Μακρινή πάσα, θα βρει τον Πικόβλη, ωστόσο με τη μία πήγε να τροποδοτήσει τον Καλλιόρα, αλλά δεν τα κατάφερε. Στον Τινίδη έκλεισε. Στεριόπουλος. Δυσκολογία στα ύψη, πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι άκρη για αυτή τη φορά. Αντί το rebound. Καλλιόρας. Καλλιόρας πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει αυτή τη φορά την μπάλα στο καλάθι. Χειροκροτούμενος από τους παίκτες. 27-22. Στεριόπουλος. Τι έβαλε πριν. Okay. Ουσμανίδης μέχρι μέσα. Χωρίς ισορροπία. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Μάλλον θα περάσει εκτός. 27-22 πλέον το σκορ. Στεριόπουλος σουτ για 3. Είναι άσχος αυτή τη φορά. Νομίζω δικαιούται να έχει και λίγη συνεχτημένη ταχύτητα να πάρει κάποιες προσπάθειες παραπάνω ενδεχομένως μετά το προηγούμενο τρίποντο που έβαλε. Καλλιόρας. Κλέψιμο από την κρυπτογράφησε επαρκώς τη φάση για να διώξει την μπάλα εκτός από την όση. Άλλος είναι επαναφορά. Άντι. Κάγκας. Αν και υπάρχει deflection, πάντα θα περάσει εκτός. Διαχειρός. Παίκτη μεγαλονόλευκη σημαία. Σημαία, οκ. Φανέλα. Πάει μέχρι μέσα, θα τροφοδοτηθεί, αλλά είναι άστοχος. Θα την δώσει, πήρε ταχύτατα τη μάλα. Θα τα λέω γαλανόλευκη, το μυαλό μου πάει στη σημαία. Για 3 ο Άλντο είναι εύστοχος! Για μία ακόμα φορά από τη γωνία. 30-22. Κοιτά ψηλό σκορ. Πολύ μάλλον ψηλό σκορ. Κάτι ακούστηκε για time out. Κάτι τέτοιο είναι το ραντάρ μου. Καλό passing game. Ένα jump shoot. Την μπάλα μπήκε και βγήκε. Αν το shoot πήρε ο Κωνσταντινίδης. Έχει επιθετικό rebound. Κλειστεί από 2, θα βγάλει την μπάλα στον Στεριόπουλο με ταμπλό, αυτός είναι άστοχος, πήγε για το βιτκόρι μπάντο, ο Λαζαρίδης θα φέρει Καλλιόρας ένα τρέξι. Και οι δύο μάτσες να τρέξουν. Καλλιόρας 2-2, ενός βιτκόβαλης αν beat time φώναξε. Ο Μαντωνίδης πράγματι αυτό θα συμβεί, μπήκε το καλάθι. 32-22, στο συν 10 βρίσκονται οι παίκτες της Πολύχνης. Με την
έναρξη της δεύτερης περίοδου, στα πρώτα τρία αγωνιστικά λεπτά. Ο διεκομφερόμενος coach των Spacers θα πάρει εσπευμένα time-out. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Σανικαρίνα, 32-22 το σκορ. Πρώτη κατοχή μετά το time-out είναι για τους τεχνικά φιλοξενούμενους. Σεργιόπουλος θα κατεβάσει μία ακόμα επίθεση. Σου για τρεις έχει βρεθεί πολύ ωραία ελεύθερος, το σκέφτηκε το ζήγησε αλλά είναι άνθρωπος ο Παπανίδης. Συν 10 λοιπόν η Πολύχνη, συν κατοχή. Άλτο, στην γωνία, ο Μπουτκόβελς έχοντας περάσει από τον πάγκο, είναι άστοχος. Υπάρχει όθηση της μπάλας στον Καλλιόρα από τον Άντι, ο οποίος είναι άστοχος με τη μία. Δεν θα μπει το καλάθι. Υπάρχει και για ένα ακόμα επιθετικό rebound, ένα παιδί σε καρπούς. Μέχρι μέσα νόλου πάσα, ωραία συνεργασία. Πολύ ωραία συνεργασία. Εντάξει, μας μανίδι και γνώση. 32-24 διαφορά πέφτει κάτω από τους 10 το ψυχολογικό όριο. Καλλιόρας. Καλύτερα, καλό βαθμό και η κόμμα έχει βρεθεί ελεύθερη. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Γνώση. Στεριόπουλο. Στεριόπουλο έχει σταματήσει τρίπλα. Καλό βαθμό και η μπάλα ακόμα φορά γρήγορα, αλλά όχι βιαστικό. Στεριόπουλο έχει βρεθεί και πάλι ελεύθερο για τρίτη φορά. Λαμβάνοντα με την γνώση, είναι άσπρο. Θετικό ριμπάντο του Μασμανίδη, σούτ για 3 έχουν βρεθεί και αυτός ελεύθερος ο Λαζαρίδης. Ένα ακόμα επιθετικό rebound του Κωνσταντινίδη. Μια δευτερόλεπτη επίθεση. Υπάρχει προσπάθεια για να κρατήσει σε δεύτερο χρόνο. Θα συγκρατήσει ένα κοπί όμως ο Ινώση Καλλιόρας. Έχει βρει τον Μπουτκόβελ ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος και θα μπει στην μπάλα στο καλάθι. 34-24. Σεργιόπουλος. Πάρει ένα screen, πάει μέσα, μέχρι μέσα, έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του, πέρασε ένα μέσα από αυτούς. Ξανατροφοδοτηθεί από τον Λαζαρίδη. Μεταλλεύτηκε τη συγκυρία εκεί πέρα και παίρνει ένα επιθετικό rebound του Πινώση. Ένα ακόμα αλλά το καλάθι που μέτρησε δεν μπήκε. Δεν έχει συλληφθεί κάποιο φάουλ αλλά... Μπάλα είναι για τους Spacers. Σεργιόπουλος πήρε από την επόμενη φορά. Γνώση, υπάρχει deflection, θα πάει μπάλα όμως στη γωνία. Στο δευτερόλεπτο, Κωνσταντινίδης. Βάλει πλάτη στον Καλλιόρα. Γνώση, σουτ για 3, ένα step back μαρκαρισμένο. Πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχει επιθετικό rebound, όχι. Τώρα δεν πέρασε εκτός. Έπρεπε να πάρει για το επιθετικό rebound οι δύο παίκτες κάτω από τη ρακέτα, καθώς το σουτ αντελήφθησαν ότι δεν θα ακουμπούσε στη Στεφάνη. Συνεπώς ο χρόνος δεν θα ανανεώνονταν. Καλλιόρας. Δεν έχουμε κάνει ακόμα φάουλ οι παίκτες της Πολύχνης. Κάγκας. Πρέπει προσπάθεια για να συγκρατήσει. Καλλιόρας. Μετά από όσο τους πάρει στον Κωνσταντινίδη. Άλλαξε απόφαση στον αέρα. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Κάγκα. Ο Άλτο δεν τα κατάφερε. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μασμανίδης. Δεν είχαμε ένα lay-up στο παιχνίδι. Παρόλο αυτό το σκορ είναι πολύ ψηλό. Και το tempo πλέον. Καλλιόρας. Κάνει μια μικρή βόλτα. Σουτ για 3 θα το πάρει τώρα απέναντι στο Στεριόπουλο. Είναι άστοχος. Πολύ ψηλά θα καθαρίσει. Το λοιπόν του Κωνσταντινίδη θα καταφέρει να συγκρατήσει χωρίς να υπάρξει μπρος-πίσω ο Ντινόση. Ο Ζαρίδης. Στεριόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερος. Θα πάρει και αυτό το τρίποντο. Είναι άστοχος. Άλλο το rebound. Καλλιόρας. Έπαιξε και πάλι τη μακρινή πάσα στον Μπουτκόβελ ο οποίος ξεχύθηκε στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι άλλη απόφαση αυτή τη φορά από τον. Καλλιόρα Κάγκας πάρει deflection, θα σβρώξει την μπάλα. Ο Μασμανίδης, Σεργιόπουλος δεν καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά τον ζούσε η φάση του Νόσου και θα το κάνει αυτός. Δεν υπήρχε παίκτης να τον ακολουθεί. Πάρα πολλοί φιλιασμοί, πάρα πολλά κλεψίματα. 34-26, 0-2 τα φάουλ. Καλλιόρας. Άντο. Ξανά Καλλιόρας στην γωνία. Το έχει πάρει προσωπικά ο Καλλιόρας απόψε. Είναι εύστοχος αυτή τη φορά. 37-26. Στο συν 11 η Πολύχνη. Γιόπουλος. Πρώτη πάσα στο Λαζαρίδη. Άλλαξε με τον... τον Νίδη υπέρχει στην εργασία για μία ακόμα φορά την νόση. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 37-28. Κυκλοφορούν πολύ γρήγορα την μπάλα στραπιά θα έλεγα οι Spacers. Κυκλοφορούν γρήγορα την μπάλα και οι πολύ συμφαϊκότητα αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ψάχνουν πιο ενεργά, έχω την εντύπωση τα
μακρινές πάσες. Υπάρχει μια τεχνική πυρή που έχει χρειαστεί στον Καλλιόρα. Εκτελεστεί μια βολή. Συνεννοήθηκε. Είναι εύστοχος. Μάλλα θα είναι και πάλι για τους Spacers. Μετά το time out επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Carina. Είμαστε έτοιμοι για το καθιερωμένο. Οκ, okay, στην πρώτη πρόταση έκανα 40. Καλά θα πάει αυτός. Για το καθιερωμένο δραματικό zoom out από το πίνακα του ταμπλό. Πρώτη κατοχή είναι για τους Spacers. Έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος, ζήγησε τις επιλογές του, το σκέφτηκε κοιτώντας πάντα το καλάθι και φτώχησε. Μαμπανίδης, 37-32 λοιπόν, η διαφορά πέφτει στους 5. Πριν από λίγο ήταν στους 10, στους 11. Και δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει, είχε κρυστεί από 2. Σε δυο πλευρές τρίπλες. Καστή πάσα, υπέροχο passing game για μία ακόμα φορά, ένα ακόμα teamwork. Με τελικό αποδέκτη τον Λαζαρίδη θα λειτουργήσει για τους Spacers και θα στείλει 2 ακόμα πόντους στο ενεργητικό της ομάδας τους, μειώνοντας ακόμα περισσότερο την ψηλότητα της διαφοράς στους 3 πόντους αυτή τη στιγμή. Καλλιόρας. Άντο, ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Άντι. Υπέροχο παιχνίδι, χάρμα οι δέστες στο δεύτερο δεκάλεπτο και από τις δύο ομάδες. Τονίδης. Κωνσταντίνης πήγε να το χρονοτήσει. Ο Κωνσταντίνης μας βανίδης πήγε μέσα, ο οποίος είχε ρίχνει ελεύθερος, ο Ραμπιτκόπαλης θα βγει στην μπάλα στο καλάθι, χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Σεριόπουλος. Ένα jump shoot είναι έκτοχο. Στάθηκε και εκτέλεσε, εγώ του δει επαρκή χώρο. Άντο. Κάγκας. Στη γωνία ζήτησε ο Μπικόμαντας, αλλά δεν πήρε το τρίποντο. Υπάρχουν βήματα και να δίνει εκκίνηση της προσπάθειας να επιτεθεί κατά μέτωπο. Πολύ συνηθισμένο λάθος. Μόλις έγινε το δάχτυλό μου σαλά νέα στο τραπεζάκι. Anyways, θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Σεργιόπουλος. Άλεξε από το Λαζαρίδη και θα κατεβάσει την επίθεση. Δινώση. Σουτιά 3, ο Δινώση είναι άστοχος. Λαμβάνοντας πάσα από τον Λαζαρίδη και τώρα θέλει να τρέξει. Ωραία πάσα του Καλλιόρα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Μπικόβαλης. 42 δευτερόλεπτα. Την κρίση του ημιχρόνου. Γιώπουλος. Γιώπουλος θα συγκρατήσει την μπάλα. Υπάρχουν βήματα όμως. Την κρίση ανάμεσα από δύο παίκτες. Πάμε. Καλλιόρας και Σεργιόπουλος σε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτσα που προκύπτει και πολύ ενεργό, το έχουμε δει πολλές φορές να αναμεγάται. Airball σε σουτ της πολύχνης, ωραία πάσα του Σεργιόπουλου στον Δινώση, ο οποίος θα ακολουθήσει τη φάση και είναι το rebound προηγουμένως. 10 δευτερόλεπτα, 43-38. Καλλιόρας σουτ για 3, θα πάρει την προσπάθεια, είναι άστοχος. Υπάρχει μάγια το επιθετικό rebound, θα βγάλει τελικό νικητικό Κάγκα, καλάθι και φάουλ. Το 1,4 Κάγκας θα εκτελέσει και μία βολή. Κάγκας παράγοντας χ για την ομάδα και απόψε. Άστοχος η βολή. Προφανώς πέταξε την μπάλα από τη μία του γηπέδου στην άλλη Κουσμιτζίδης. Υπάρχει και απλά για να παρθεί λοιπόν. Τελικό σκορ μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά, πολύ ψηλό, 45-38, η διαφορά είναι στους 7 πόντους για τους παίκτες της Πολύγνης. 7 πόντοι δεν είναι μεγάλη διαφορά, ειδικά για τα play-offs, ειδικά για το ρυθμό, αλλά και για το σκορ που έχει το παιχνίδι. Με πάρα πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και οι δύο ομάδες παίζουν ταχύτατα. Σε δυο που το ανέφερε μάλιστα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από το παιχνίδι, ότι αν
σε σχετική ερώτηση του τέθηκε ότι εάν το σκορ πάει ψηλά θα ευνοήσει την ομάδα του, τους παίκτες του. Με δεδομένο φυσικά ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν θα ξεφύγει πολύ και ότι θα έχουμε ένα ντέρμπι. Για να δούμε αν αυτό θα είναι the case στο δεύτερο μισό, το οποίο προμηνύεται ακόμα πιο στεναρπαστικό. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα για την έναρξη της τρίτης. Και καθώς όπως όλα δείχνουν, όπως όλα προμηνύουν μάλλον συναρπαστικής επίσης περίοδου. Για δύο από τον Κάγκα, πρώτη επίθεση ήταν και πολύ χρήμα, έχει πιάσει βήχας από τη φωτιά που έχει πάρει το παιχνίδι φαίνεται. Πάει μέχρι μέσα να κοπεί αλλά με φάουλ ο Στεριόπουλος. Πάω που έχει ροδίσει τον Άντι. Πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο μετά από 17 δευτερόλεπτα. 45-38. Είναι μπροστά με 7 πόντους η πολύχνη. Τώρα με 6 καθώς ο Στεριόπουλος είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. 45-39 σε περίπτωση που ξεχάσετε μαθηματικά πρώτης δημοτικού. Γκάλι Καμπύλη είναι εύστοχος και στη δεύτερη, 45-40. Άλτο. Πάρει ένα σκρίνα από τον Κάγκα, όχι τελικά θα το πάρει από τον Άντι, πάει μέχρι μέσα, είναι εύστοχος. Προσωπική ενέργεια, 47-40. Τελειόπουλος. Υπάρχει σκανά της επιλογής του, πήγε να βγάλει μια πάσα, πάρει deflection από τον Άντι, πάσα που πήγε να περάσει μέσα στη ρακέτα ο Λαζαρίδης. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Τώρα το παρατήρησα, οκ. Οκ, θα σου πετύχει. Άλλος την παραφορά, καλλιόδας. Ο Κόμπαλης ζήτησε τον κύριο Άντι, ο οποίος θα κάνει, θα υποπέσει την παράβαση των βημάτων κατά την προσπάθειά του να... κατά την εκκίνηση της προσπάθειάς του να επιτευχθεί κατά μέτωπο. Στεριόπουλος. Στεριόπουλος ζητάει, θα πάρει τελικά την μπάλα ο Λαζαρίδης. Στην quick side, γνώση. Δώσει ένα jump shot από ύψη ελευθέρων βολών, είναι άστοχος, συμβολίζει με τον αντίπαλο, κάνει και στο rebound. Καλλιόρας. Κάνει σχετική χειρονομία για ποιο σετ παιχνίδι, ποιο ο Καλλιόρας κυρίες και κύριοι. Κάγκας. Κάγκας πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα σε δύο παίκτες. Θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Μόλις που έχει κερδίσει τον Άντι. Έρχεται στην πρώτη βολή ο Κάγκας, 48-40. Άστοχος στη δεύτερη υπάρχει αμυντικό rebound από τον Αθανασιάδη. 1-2, ωραία πάσα, βρήκε ο Στεριόπουλος ταχύτατα τον Τινόζη, ο οποίος αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μαντζήσια Στεριόπουλος απόψε, βγάζει assist για όλους. Ωραία πάσα στο Κάγκα, ο οποίος θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Τον Αθανάζει Άντι αυτή τη φορά, πάλι για δύο βολές. Τον φωτιλίστηκε με πολύ ωραία πάσα από τον Λάντο. Κάγκα στις βολές, πέρας δεύτερο λοιπόν. Σε μικρόφωνο το διάστημα. Είναι εύστοχος την πρώτη, 49-42. Στο κοσμί στη δεύτερη, 50-42. Φιλιόπουλος. Κάνει την σχετική κίνηση, πράγματι που έδειξε ο Τινόζης να πάρει τώρα την μπάλα, θα εκτελέσει και όλα στο τρίποντο. Η μπάλα μπήκε και βγήκε, είναι άστοχος. Άντι το rebound, Καλλιόρας. Άλντο, Κάγκας. Καλλιόρας στη γωνία δεν θα πάρει το κάτσε σουτ. Είχε αρκετά μεγάλη πίεση, ωραία πάσα στον Μπουτκόβλε, ο οποίος κινήθηκε ταχύτατα, είχε βρεθεί ελεύθερος και τον τροφοδότησε ο Κάγκας, εφόσον το είχε ανοιχνεύσει. 52-42. Την φορά εκνέωσε τους 10 στα 20 δευτερόλεπτα. Στο 3 ο Στεριόπουλος, ο ίδιος επιθετικό rebound. Κάνει μια μικρή βόλτα. Στην μπάλα. Ο δεύτερος παίκτης πάνω του. Εδώ πάει στην game, την όση έδωσε στον Καζαρίδη στο 3. Είναι άστοχο του Βαγεριού. Καλλιόρας. Κόβαλης. Ξανά Καλλιόρας. Κάγκας. Ξανά Καλλιόρας, τώρα θα το πάρει σίγουρα. Έω τώρα ο Καλλιόρας παίρνει τόση ώρα ελεύθερος.
σπάνια δεν το παίρνει, σε πρώτο ή σε δεύτερο χρόνο. Σεριόπουλος πήγε να βγάλει μια πολύ ωραία σκαυστή πάσα απέναντι σε δύο παίκτες αντιπάλους. Λαζαρίς δεν καταφέρει να πάρει. Παίρνει τη φλέξιο. Το δουσιάζει, θα περάσει μετά από πολύ πολύ ώρα. Έχουν δείξει από το πρώτο δεκάλεπτο μέσα. Θέση του Γκάγκα. Ένα jump shoot στην κίνηση για ένα άστοχο από τον Σεριόπουλο. Θα δουσιάζει με πιο φρέσκα μυαλά. Πιο φρέσκα πόδια θέλω να πω, όχι με πιο φρέσκα μυαλά, anyways. Πιο φρέσκο μυαλό θα ήταν. Είναι άστοχο ο Άντι στην προσπάθειά του. Πήγε να πάρει και το πνευματικό ρημάνι που είχε βάλει στου άλλου. Βγει στο ανοιχτό γήπεδο, θα πάρει το φάουλο από τον Δημοσιάδη. Ο Ντινόση. Εγώ έκανα λάθος, sorry λέει χαρακτηριστικά. Κόβαλες, αναφερόμενος σε προηγούμενη φάση προφανώς. Μπορεί και σε μελλοντική αν έχει κάποια χρονομηχανή. Έτσι, anyways, άστοχος στην πρώτη πολύ ο Ντινόση. Άστοχος και στη δεύτερη μηδέν στις 2, υπάρχει μάχη στο rebound, βάλω θα περάσει εκτός. Και είναι για τους Spacers, όχι. Ναι, πράγματι. Παραφορά στο Διάρ. Τρεις είναι έστοχο να την δηλώσει. Δύο πάσες ήταν όλες όσες χρειάστηκαν. Χωρίς καμία τρίπλα. Καλιόρας. Κόβαλης ανοίχνευσε την πάσα και πήγε στον πρώτο αντίπαλο να πιέσει μέχρι μέσα. Μια άσπρο στο Άντι. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound του Κόβαλης. Στο Διάρ. Τρεις είναι έστοχο. Ζήτησε ο Καλιόρας που ήταν επίσης ελεύθερος. Δεν τροφοδοτήθηκε, αλλά οι τρεις πόντοι ήρθαν. 95-45. Τεριόπουλος, ένα jump shoot, μεγάλη καμπύλη απέναντι στο υψωμένο χέρι του ψηλότητα. Άστοχος, airball. Κυριακίδης θα περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Απόψε, θέση του Άντι, χαμηλώνει τώρα το σχήμα των Σχολίχνης. Παπαγεωργίου. Αθανασιάζει να περάσουν στον πάγκο για Spacers, διπλή αλλαγή για την Σκιάνο Λευκούς. Θέση τους έχουν περάσει το Παραδινίδης, Αθανασιάδης. Ένα jump shoot έχοντας κλειστεί από δύο παίκτες στην άστοχο σφάλτο. Στην Γιώπλος θα καταφέρει να συγκρατήσει και την μπάλα και την κατοχή για την ομάδα του. Δηλώση. Έχετε χρόνο παρά να στον πάγκο. Για μια προσποίηση δεν πήρε το Χιλμανίδης. Δεν θα πάνε σε ποιο σε επίθεση οι Spacers. Στου για τρεις είναι εύστοχος ο Στεριόπουλος από τον, από τον πάγκο. Ναι. Νέος κανονισμός του μπάσκετ, παίρνουμε τρίποντο και από τον πάγκο οι παίκτες. Από τη γωνία λοιπόν ευστόχησε ο Στεριόπουλος. Καλώρας. Θεοδοσιάδης. Διοκίδης. Πήγε για το κλέψιμο την όση. Καλώρας. Στου για τρεις πίσω από το σκρίπτ, ο Διοκίδης είναι άστοχος. Κόρη πάντα. Ο Θεοδοσιάδης δεν κατάφερε, τώρα έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Θα πάρει το καλάθι, θα δηλώσει. Την ασίστ θα χρειάζεται στο συνήθι ύποπτο και απόψε Στεριόπουλο. 55-50 το παιχνίδι, πολύ αμφίροπο στο σκορ. Δεν θυμάμαι πως είναι ακριβώς η ελληνική λέξη, αλλά it fluctuates, κάνει fluctuates το παιχνίδι όσον αφορά το σκορ. Πολλές φορές η διαφορά διωγγώνεται και πέφτει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με φάσεις όπως είδαμε μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Υπάρχει time out που έχουμε καλέσει εσπερμένα οι παίκτες της Πολύχνης. Ο Κάνγκας έδωσε το σύγχρονο για αυτό, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για τα 1.5-8 της τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι στο 55-50. Το σκορ που θα μπορούσε να είναι ακόμη το σκορ μετά από 40 αγωνιστικά λεπτά, μετά από όλο το παιχνίδι, είναι σκορ που έχουμε μετά από 25. Καλιόρας. Στην πρώτη εποχή στον παιχνίδι της Πολύχνης μετά το time out. Διακύρης. Διακύρης θα τροφοδοτήσει τον Θεοδοσιάδη. Καλό passing game. Ένα τριγωνάκι. Έβγαλε ελεύθερο τον Καλιόρα, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, όμως θα πρέπει να βιαστεί. Είναι άστοχος απέναντι σε δύο παίκτες. Ανάμεσα σε δύο παίκτες, για να είμαι πιο σαφής. Στεριόπουλος θέλει να τρέξει μία ακόμα φορά. Σε ένα 2-2. Ωραία πάσα, ωραία τρίπλα προηγουμένως. Έχει βρεθεί ελεύθερος στα 16 δευτερόλεπτα, υπερβολικά ελεύθερος. Για να μην το πάρει, αλλά είναι άστοχος ο Λαδαρίδης. Airball. 95-50 παραμένει. Και πολύ λίγα φάουλ στο παιχνίδι.
ακόμα λόγος για τον οποίο το παιχνίδι είναι γλυκό και ρέει σαν το μέλι. Και αυτό έξτρα ποιητής απόψε είναι το τρίποντο του Σεριόπουλου που με έκανε να είμαι έτσι. Η μπάλα μπήκε και βγήκε και τελικά μπήκε από το jump shot του Κουτκόμπαλη. 97-50. Νόση στη weak side. Η μπάλα μέχρι μέσα απέναντι ανάμεσα σε δύο παίκτες. Πολύ δύσκολο που είναι τον Μαζαρίνη. Τον Λουσιάδης. Άλτο, Καλλιόρας τώρα. Ανάμεσα από δύο παίκτες. Ανάποδο λέει άπινε έτσι το κόστο Καλλιόρας. 99-50. Ένα μικρό σερί 4-0 έχουν τώρα οι παίκτες της Πολύχνης μετά το time out για 3. Στεριόπουλος και πάλι εύστοχος! 99-53. Καλλιόρας. Καλή άμυνα φωνάζει ο κότσος του Μαγκο. Καλλιόρας θα πάρει ένα screen από τον Άλτο για 3 αμέσως πίσω από αυτό. Είναι εύστοχος. Στοδημίδης. Ότι το τρίτο φάουλ που γίνεται στην τρίτη περίοδο από τους παίκτες της Πολύχνης θα δώσει το δικαίωμα για δύο βολές στον Γιώργο Μασμανίδη. Βλάστοχος στην πρώτη ο Μασμανίδης. Χωρίς τα μπλάστα στην δεύτερη. Υπάρχει σφύριγμα και η μπάλα είναι για την Πολύχνη. Να παίξω. Λουσιάδης. Καλλιόρας. Στην γωνία μου τη κόβαλη. Πάει να πάρει την εσωτερική. Θα κοπεί αλλά με φάουλ. Λέει ο ρεφ. Δύο ήταν δίπλα. Φάουλ που έχει πληρωθεί στον Κωνσταντινίδη. Και είναι επίσης για δύο βολές. Το τρίτο φάουλ του Κωνσταντινίδη. Τώρα θα περάσει στον Πάγκο Κωνσταντινίδης, θα Λουσιάδης θα περάσει τη θέση του. Έχουμε την πρώτη βορεία που κόμπαλες και ερχόμαστε μέσα από συμπαίκτες στον Παρκιάνα και στον Πάγκο. Στη δεύτερη 61-53. Σεριόπουλος, ο οποίος συνεχίζει ακατάπαυστα κούραστα να οργανώνει το επιθυμητή της ομάδας του. Με τα μπλο, ένα jump shoot είναι άστοχο, παραμένει να μπει από τον Μαζαρίδη. Θετικό rebound όμως από την δόση. Θα γυρίσει ένα fade away shoot. Έχοντας την περιοχή του Καλλιόρα, πολύ δύσκολο με τη μία. Θετικό rebound και καλάθι από τον Μασμανίδη. 61-55. Έδωσε πιο set. Ευχαριστώ να είναι και κουρασμένος ο Καλλιόρας. Έχει πάρει πολλές προσπάθειες όπως και ο Στεριόπουλος. Τους πήγε να κλέψει τώρα την μπάλα. Καλό πας μια εξαιρετικιάδης. Πρέπει τον Άλτο να γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα σμπρώξει την μπάλα. Στην τρίτη του... Στον Στεριόπουλος. Πάει μόνος του μέχρι μέσα αυτή τη φορά. Είναι άστοχος. Γνώσει το επιθετικό rebound. Παρά μόνο βεκέ. Είναι άστοχος. Θα βάλει τη φάση. Πάρει τη φλέξη να την γνώσει. Ποιος έδειξε την μπάλα. Ο Καλλιόρας θα την πάρει σε πρώτη φάση. Θα την πάρει σε δεύτερη μετά από την επαναφορά. Δεν είμαι σίγουρος αν τέτοια tweaks είναι αρκετά να αλλάξουν την ψυχολογία μιας ομάδας. Το tempo είναι τόσο ψηλό. Ένα jump shot θα δικαιώσει τον Άλντο. Θα πάνοντας ωραία μέσα στη ρακέτα. Στο 3.55. Στο συν 8 παίρνει τις πωλήσεις. Γνώση. Πάρει ένα screen, δεν θα το εκμεταλλευτεί από τον Λαζαρίδη. Πάρει ένα ακόμα θα το εκμεταλλευτεί από τον Αθανασιάδη. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ο Αθανασιάδης το θετικό rebound. Θα βρει την παρακαλώ, είναι άστοχος. Διακύβεις το rebound. Καλλιόρας με τη μία η πάσα στο recovery, αλλά είναι υπερβολικά δυνατή για να την συγκρατήσει ο οποίος είναι παίκτης. Σε εκείνο το σημείο, δεν ξέρω αν είναι, αν πρόκειται για τον Usain Bolt. Ο οποίος μπορεί κάποτε να παίξει και τον Μπασκετάκι. Όταν μιλές ποτέ, υπάρχει αλλαγή. Τον είδε σε περάσει στον Πάγκο Παπαγεωργίου στη θέση του. Παπαγεωργίου. Από κάποια ώρα σου για τρεις. Από τη γωνία, από αρκετά αυστηρή γωνία, ο Δινός είναι άσχος να μάνοντας. Από τον Λαζαρίδη, Καλλιόρας. Θα πάει μέχρι μέσα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Από τον Ψιλότερο, πάει την άστοχος. Στο δεξιά της θα ανανεώσει την επίθεση. Μπουτκόβαλης.
Σου για 3. Μέσα! 66-55. Τι λέει τον πάγκο για μία επίθεση, αν δεν κάνω λάθος. Ο Βαγκαδίνης, άστοπο σούτι, υπάρχει επιθετικό rebound. Πάρα πολύ δύσκολο η προσπάθεια να σκεφτεί από 3 παίκτες από τον Παπαγεωργίου. Ιωτήδης, Καλλιόρας. Άλτο. Συνέχεια Διακίδης, συνεχίζει η Καλλιόρας. Θα πάρει την εσωτερική, θα χάσει την στιγμή, δεν μπορεί να συγκρατήσει που κόμμαλες. Από εκεί που ευσάχει προηγουμένως θα το πάρει, ήταν μαρκαρισμένος αυτή τη φορά. Είναι εύστοχος. Ένα σουτάκι με ένα δεξί hook. Το Άλτο. 68-55. 20 από τα 22, ένα από μήνα το δευτερόλεπτο είναι για τους Spacers, το δευτερόλεπτο της επίθεσης για την περίοδο. Πάρει ένα σκρίνο Στεριόπουλος, δεν θα δώσει τον Δινός, ο οποίος θα πάρει από τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά. Ζαρίδης, στην διατρίση έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Το δοσιάζει και το κοντικό ρεπάντο, αλλά το θα πάει να το πάρει τελικά. Και θα την μπάλα, σου πάρει τροπιά για να περάσει εκτός. Καλλιόρας, 5,4. Έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι Spacers. Σουτ για 3, Καλλιόρας, πολύ δύσκολο, είναι άστοχος. Δεν πρόλαβε να κάνει κάτι άλλο πέρα από το να μαζέψει το τελευταίο rebound της περίοδου. Συμπλήρωσε 30 αγωνιστικών λεπτών. 68-55, βρίσκονται στο συν 13. Οι Πολυκοφάι Goat έχουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα πλέον για την... πριν μάλλον την έναρξη της τέταρτης περίοδου για να προχωρήσουμε στο 1-0 της σειράς. Υπενθυμίζουμε είναι στις δύο νίκες, δηλαδή best of 3. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες περνάει στην επόμενη φάση. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Sony Carina για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Πρώτη κατοχή είναι για τους Κιανόλευκους. Ο Στεριόπουλος έχει την μπάλα. Βρίσκονται στο 1-13 οι Spacers για να δούμε αν έχουν what it takes για να ολοκληρώσουμε την επαναφορά την επιστροφή του στον καμπάκ του. Σκεφτή πάσα ωραία από την δόση. Καλάθι και φάουλ! Αν τον Κωνσταντινίδη. Με πρώτη ευκαιρία ο Κάγκας θα περάσει την εύστοχο. Είναι εύστοχος και στη βολή. Η κουμπία έχει δικαίωμα ο Κωνσταντινίδης, 68-58. Να μειώσουμε χωρά και κάποιος, υπάρχει σαφής πρόθεση από τους Spacers να την παρατήσουμε. Το δυσιάζει έχει περάσει τον πάγκο στη θέση του ο Κάγκας. Πρέπει να πάρει τώρα την μπάλα. Πάει ανάμεσα από δύο παίκτες, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Αμυντικό rebound από τον Αθανασιάδη, Στεριόπουλος. Στεριόπουλος, καστή πάσα ωραία στον Δινόση. Πριν στο αφήσει στο καλάθι για μία ακόμα φορά. Στεριόπουλος. Βγάλει αμέτρητες ασίστ απόψε. Δεν έχω πρόσβαση αυτή τη στιγμή στα στατιστικά όσον αφορά τα προσωπικά του κάθε παίκτη. Για 3 Καλλιόρας είναι άστοχος. Νικητά άστοχος ο Καλλιόρας απόψε. Κόβαλης μέχρι μέσα ξανά Καλλιόρας. Το έχει πάρει προσωπικά, θα εκτελέσει και πάλι. Και πάλι άστοχος μπάλα να περάσει εκτός πάνω από το ταμπλό. Στεριόπουλος. Ζαρίδης, Θανασιάδης, στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος ένα jump shoot, δεν θα δικαιώσει η Κωνσταντινίδη, Καλλιόρας. Καλλιόρας. Μέσα. Άλτο. Διπλή τρίπλα. Για μία ακόμα φορά κυκλοφόρησε η μπάλα. Γιόβουλος. Υπάρχει και βρήκε στο πρόσωπο του Λαζαρίδη, είναι άστοχος ο Δινός, υπάρχει το θετικό rebound, δεν κατάφερε. Καλλιόρας θέλει να τρέξει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι εύστοχος. 70-60 η διαφορά στρογγυλοποιείται εκ νέου στους 10. 8 και 16 για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Δινός. Λαζαρίδης. Ένα jump shoot από τον Δινός, είναι άστοχο. Καλλιόρας. Για τρεις Βουτκόβαλης χωρίς να δώσει πάσα, είναι άστοχος, ο Στεριόπουλος ήταν πάνω του. Αλλά δεν τον απέτρεψε. Δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα ο Βουτκόβαλης. Πρόλαβε να διώξει και πρόλαβε να πιάσει και την μπάλα πριν πάει στον μπάνερ.
Σεργιόπουλος έλεγε την επαναφορά. Σκαστή πάσα ωραία για μία ακόμα φορά στο Λαζαρίδη. Εμπνευστή της φάσης αυτή τη φορά τον Γινώση, ο οποίος συνήθως απόψε και απόψε μάλλον λαμβάνει. Με τον Λεσπάσης αυτή τη φορά έβγαλε, υπάρχει deflection, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Η επίθεση των Spacers συγκεκριμένει την μπάλα ο Άλντο και με ένα jump shot από το ύψιλον αριστερών πολλών. Με στείλει τη διαφορά εκ νέου στους 10 πόντους. Ανοίξει μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι άσχος ο Λαζαρίδης. Στην ίδια στο rebound, στην επαναφορά, να καλά. Στην για 3, άσχος ο Διόφυλλος. Στο rebound! Υπάρχει φαουλ που έχει χρηματίσει το Κυριακίδη. Ο Θανασιάδης θα εκτελέσει δύο βολές. Στο rebound. Οκ. Μπερδεύουμε έτσι λίγο τις ορολογίες απόψε. Έσαι όπως την πρώτη βολή ο Θανασιάδης. Μπορεί να πέσει στους 9. Αυτό είναι αμυντικό rebound. Από τον Άλντο. Καλή ώρα. Παρακολουθεί τον Μπάγκα. Το Γιόπλος παραμένει πάντα του, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχουν βήματα από τον Κουλάρα. Στην κατά τα άλλα πολύ δημοσία και του επίθεση κατά μέτωπο μέσα στη ρογιαδά. Εμείς στη γενιά μας τα κάναμε αυτά τα Στην Γιόπλος την επαναφορά. Θα δείξουμε τον Αθανασιάδη. Καθηγούσε για time out από τον πάγκο των 5 goat. Ζήτησε και πήρε την μπάλα ο Ζωταρίδης. Μια πάσα που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Γνώση σου για 3 από τη γωνία μέσα. Από πολύ αυστηρή γωνία πανηγυρίζει ιδεόντως 72-66. Είχαν ξεκινήσει την περίοδο με στο μείον 13. Υπάρχει και deflection τώρα να τον Γνώση. Είναι πίσω με 6 πλέον οι Spacers. Ούτε 4 λεπτά μετά. Σουτ για 3 σάλτο, είναι εύστοχος! Μαχαιριά στην καρδιά των Spacers. 75-66, διαφορά στους 9. Σεργιόπουλος. Γνώση. Έχει πάρει το πάνω του και με την άμυνα και την επίθεση που έβγαλε προηγουμένως. Θα κερδίσει το φάουλ για 2 βολές που έχει συνεχθεί στο Άλντο. Νούμερο 1. Πράγματι, 2 βολές. Το φάουλ που μόλις είδαμε σηματοδότησε το τρίτο στην τέταρτη περίοδο ομαδικό των Σπολίχνης. Δεν έχουν κάνει ακόμα στην τέταρτη περίοδο κανένα φάουλ οι Spacers. Άσχος στην πρώτη βολή ο Γνώση. Δεύτερη. Το ίδιο σημείο πάλι του Στεφανιού πήγε, πήγε το κλέψιμο, ο Ντινόση δεν τα κατάφερε. Άντε στη γωνία. Υπάρχει προσπάθεια, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Κάγκας. 2-1-2-1 στο άμεσο zoom, ωραία πάσα, θα συγκρατήσει μία ακόμα φορά την μπάλα. Ο Ντινόση και θα την αφήσει στο καλάθι. Με πνευστή ποιον άλλον, τον Αλέξανδρο Σεργιόπουλο. 75-68. Διακίδης. Καλιόρας. Ζήτησε στη γωνία του Πυροάλτο, σουτ για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε. Ο Άντι. Σεργιόπουλος έσπρωξε την μπάλα στην παίκτη και θα το πάρει τώρα. Σκαστή πάσα, ένα jump shoot είναι έρβολο από τον Λαρίδη. Καντώρας. Θα περάσει στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου. Σεξε, λέω κανονικής περίοδου. Καλό passing game, πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Άλντο, λαμβάνοντας από τον Άντι και υπάρχει μαγευτό time out από τον Ιωάννη Μερμανίδη από τον πάγκο των Spacers. 77-68. Μάλλον θα... Λέγε. Είναι από το συγκεκριμένο σημείο μετά το time out
αφού ολοκληρωθεί το time out που έχουν πάρει οι Spacers. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Carina για την απομείνοντα 4.45 της κανονικής περίοδου. Κατοχήνει για τους Spacers μετά το time out που πήρανε ήδη. Δώσει την μπάλα και ένα screen στον δύο από τον Αθανασιάδης. Έχασε την μπάλα μετά από μια προσποίηση που έκανε ο Κωνσταντίνης Χαλιόρας. Μέχρι μέσα στάθηκε στον αέρα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Σε δύο πλούς θα βρίσκει και το rebound. Την πάσα στον Μαζονίδη. Στον Νίδης, τον Αστριόπουλος. Έχει πέσει, σηκωθεί και υπάρχουν βήματα. Έχω δει καλή πίεση, πολύ καλή άμυνα από το προσωπικό του αντίπαλο. 3-0 θα πάρουν, έτσι. Άλτο. Στα 20 δευτερόλεπτα. Κάγκας. Σουγιακίδης. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Κάγκας ζήτησε. Δεν θα πάρει το πρώτο χρόνο. Ούτε σε δεύτερο. Στα 12 δευτερόλεπτα. Άλτο. Παίζουν πολύ καλή άμυνα. Είναι πάρα πολύ καλά τους προσωπικούς τους παίκτες στους Spacers. Καλιόρας. Κάτσα screen. Πάει μέχρι μέσα. Είναι εύστοχος. Αρχάκια βασανιστικά στους Spacers. Μπήκε η μπάλα μέσα στο καλάθι. Δινώσει. Είναι από τη μακρινή πάσα από τον Σεργιόπουλο, το οποίο έχει τώρα τη μάνα. Του έχει βγει αρκετά ελεύθερο, δεν πήρε το τρίποδο. Θα το τοποθετήσει πάλι μέσα στη ροκέτα. Του στον πήρε αυτή τη φορά, την όση έχασε την μάνα. Έχει πίσω και διακίνηση, θα θέλουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν υπάρχει το σφύριγμα. Τα κουνιά λέει κάτι τέτοιο. Δεν του χρειάζεται να περάσει τη θέση του. Καλιόρας, πήγε μία ακόμα φορά για το κλέψιμο ο Κωνσταντίνης. Άντι. Άλλο από την γωνία. Καλιόρας, σουτ για τρεις, έχει βρεθεί ελεύθερος. Μια άστοχος υπάρχει. Μάχη το διδυτικό ρυπάν που βγάλετε λοιπόν η χτίσα τον Κάγκα, ο οποίος συγκρατεί. Απέναντι σε δύο παίκτες, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια με αριστερό. 81-68. Τεζόπουλος. Τρεις μας βανίδι, το χρειάζονται αυτό οι Spacers, είναι άσχος. Έχει επιθετικό rebound στην βάλα του καλάθι του Θεμπνίδης. Σεργιόπουλος το πάρει. Μετά από νέα επιθετικό rebound του Αθανασιάδη. Για τρεις μετά από προσποίηση, είναι άσχος το πιώσει. Αθανασιάδης, Κάγκας. Λαράς. Άντο, υπάρχει deflection. Τον Γιώβουλο. Δεν πάσα ο Καλιόρας θα συγκρατήσει. Καλάθι και φάουλ από τον Αθανασιάδη. Τα μάνατος πολύ ωραία πάσα από την γωνία από τον Άλντο. Δίνουν οι δυο τους τα χέρια. Μαχαιριά στην καρδιά. Μόλις το πρώτο φάουλ που έκαναν στην τέταρτη περίοδο οι Spacers. 3 φάουλ τους και τρίτο φάουλ του Αθανασιάδη. Έστω ακούσει πολύ ο Καλιόρας, έμεσα τρίποντο ολοκληρώσει. Στεργιόπουλος. Δώσει. Δώσει ξαναπάρει. Πάει μέχρι μέσα, ένα running floater απέναντι σε δύο παίκτες. Άσχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Υπάρχει foul που έχει κερδίσει. Δώσει ο Αγκοσιάδη. Που είναι το τρίτο του ο Κωνσταντίνης. Θα μιλά το φαουλ. Τέσσερα ένα. Χωρίς φαουλ και θα ριάμε να φανάζει το κόμπες από τον παγκό. Δώσει. Κωνσταντίνης θα αποστάρει τον Κάγκα, θα γυρίσει. Έχει πάει και δεύτερος, πάει φάνω. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, πολύ φυσικά η φάση. Σεργιόπουλος θα εκμεταλλευτεί τη συγκυρία σου για τρεις με ταμπλό. Ενώ τελείωνα χρόνος επίσης. Είναι άσχημος, η μπάλα είναι εκτός. Πολύχνιο. 4-68. Δοξιάζει. Πιστεύω στους crunch time της Ανικαρίνα. Υπάρχει deflection από τον Αθανασιάδη. Μπάλα δίκη για τον Κάγκα. Δώσει. Για τον Αμβόλα, η ακόμη και εντυπωσιακότατα ο Στεργιόπουλος.
Ρονάλντο. Καλλιόρα. Βρει ανοιχτό χώρο. Δημιούργησε τώρα ανοιχτό χώρο. Είναι άσχο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Άντι. 86-68. Μια βόλτα. Μασμανίδης. Νόση, ένα jump shoot είναι άστοχο. Κάγκας και Άντι πάλι το λεπτό από το rebound των Ευελικών. Μαζί είστε πάνω από το κόμπλες του Μόντου. Περνάει στο κέντρο ο Άντι. Λουσιάδης, ένα jump shoot είναι έστοχος. Του αρέσει αυτό το σουτάκι, το έχεις δουλέψει πολύ. Είναι έστοχο την φορά, πάμψε δεν το πήρε πολλές φορές. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Ένα jump shoot είναι έστοχο από την Νόση. 88-70. Δεν κάνει τη σχετική ισονομία για πίσω το πίπτυση. Άλτος. Ξανά Καλλιόρας. Εντάξει την μπάσα στον Άντι, θα δουσιάζει από εκεί που στόχισε προηγουμένως. Παρόμοιο σου. Λίγο χωρίς στα μπλαφή τώρα, λίγο πιο πίσω μάλλον. Προηγουμένως. Μέσα στάθηκε στον αέρα και θα κερδίσει το φάουλο στο δυο πλάσμα τη φορά. Από τον Άντι. Συμπληρωμένο ομαδικά. Ξηλά να μην ήταν πάλι θα σήμαινε πολλές για τον Τζάκτον. Spacers, για οποιονδήποτε παίκτη, for that matter. Δάσκος στην πρώτη βολή ο Αστεριόπουλος. Εύστοχος στη δεύτερη μία στις 2, 88-71. Δουσιάδης, Καλλιόρας. Καλλιόρας, το δευτερόλεπτο στα 15 είναι για τους time goals. Για 3 θα το πάρει ο Καλλιόρας, είναι άστοχος. Έχει η αμυντικό rebound από τον Σουρδιόπουλο, πάρει deflection. Μην πάσαμε πίσω από τον Άντι. Κάγκας, στα 5 δευτερόλεπτα θα πάρει το shoot. Τώρα την οδηγία από τον πάγκο να μην εκδηλώσει. 90-71. Υπάρχει time out τελευταία 2,4. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Sonic Arena για τα επόμενα 2,4 της τέταρτης περίοδου και συνεπώς του παιχνιδιού. Και το χέρι για τους Spacers, για αυτούς ήταν και το time out προηγουμένως. Θανασιάδης. Δώσει. Φτάζει με 3. Η προσπάθειά του, ό,τι έβαλε την πέρα. Αλλά δεν μέτρησε από την παιχνίδι. Τελικό σκορ λοιπόν, 90-71. Στο σύν 19 οι Πολύχνοι 5 Gold κατάφεραν να κάνουν την πρώτη πολύ σημαντική νίκη, να κάνουν το 1-0 στη σειρά απέναντι στους Spacers, οι οποίοι παίξαν πολύ καλά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αποκρυπτογράφησαν, πολλά από τα plays των αντιπάλων τους και έχτισαν πολλά plays στην δική τους επίθεση, κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο. Υπήρχαν πάρα πολλοί εφηδιασμοί και κατάφεραν να ματσάρουν την ενέργεια των 5 Gold. Αλλά οι 5 Gold απέδειξαν ανώτερη των περιστάσεων και έχτισαν τη διαφορά, η οποία με τη συμπλήρωση 40 αγωνιστικών λεπτών είναι στους 19 πόντους. Κάπου εδώ πέρασε ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν με το οπτικό οξυκτικό υλικό, από όλο το staff, από τους διευθυντές, από τους παίκτες, από τη διοργανώτρια αρχή. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Σας καληνυχτίζουμε από τη Sonic Arena. Να είστε καλά.